Ωραία ζωγραφίζεις, Γιαννάκη, βλέπω. Μπράβο. Για να κάθομαι ήσυχος, τώρα που διαβάζουν τα παιδιά. Ναι, ξέρεις, από ό,τι βλέπω μπορείς να γίνεις πολύ μεγάλος ζωγράφος και τα έργα σου να βρίσκονται στις μεγάλες εκθέσεις όλου του κόσμου, ε. Λες. Τι λέω. Είμαι σίγουρος, έχεις πολύ ταλέντο. Τι θα έλεγες να δοκιμάσεις? Τι να δοκιμάσω, να ζωγραφίσω για τις εκθέσεις του κόσμου? Ναι. Τι λες? Για πες, τι έχεις στο βρώμικο μυαλό σου, πονηρούλη? Ακολούθησέ με στο σαλόνι με τρόπο. Wow! Αστα wow. Κοίταξε, επειδή ο ζωγράφος δεν πρόλαβε να τον τελειώσει τον πίνακα, γιατί μάλλον πέθανε μάλλον το πότε, ξέρω, μήπως μπορείς να τον αποτελειώσεις εσύ? Θα προσπαθήσω. Μπράβο, αγόρι μου. Πήγαινε, φέρε τα παστέλ σου και δώσ' του να καταλάβει. Άστο σε μένα. Σε σένα τα φίλο. Άντε ζωγραφάρα μου. Άντε καλλιτεχνάρα μου. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Σκατά τον έκανε στον πίνακα. Θα πουληθεί σίγουρα. Θα έρθουν να τον πάρουν σε λίγο. Ας τον πάρουν να τελειώμε. Τι να κάνουμε, ας τον πάρουν. Θα τον δέσω και με σπάγκο για να τον μεταφέρουν πιο εύκολα, γιατί αυτά τα έργα τέχνης είναι πάντα αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Ξέρεις, έκανα μια έρευνα αγοράς για τις διακοπές μας και αποφάσισα τελικά να πάμε στη Σέριφο. Στη Σέριφο? Στη Σέριφο. Η Σέριφος είναι πολύ ωραίο νησί και ξέρεις τι άλλο έχει η Σέριφος. Είναι νησί. Πού τα κρυφτούν, δεν παραφύγουν. Θέλω να έχω τον πλήρη έλεγχο, καταλαβαίνεις. Και να κλείσουμε τετράκλινες καμπίνες. Αφού είμαστε 7. Στη μία θα κοιμηθούμε εμείς με τα κορίτσια και στην άλλη τα 3 αγόρια. Εγώ πότε στη μία, πότε στην άλλη. Εσύ γιατί πότε στη μία, πότε στην άλλη? Για να έχω τον πλήρη έλεγχο. Α, είναι και ο πλήρης έλεγχος. Και δεν μου λες, Διονύση, γιατί καμπίνα, δίπλα είναι η Σέριφος. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Ενώ όλα τα άλλα τα σκέφτηκες. Βεβαίως.